Κοιτάξτε, καταρχάς θα κλείσει το αεροδρόμιο του Ηρακλείου και θα κλείσει γιατί στον εναέριο χώρο του Καστελίου δεν μπορεί να παρεμβάλλεται και ο εναέριος χώρος του Ηρακλείου. Και μάλιστα τα ίχνη των αεροπλάνων όταν απογειώνονται ή όταν προσγειώνονται συμπίπτουν και αυτό είναι απαγορευτικό. Το ίδιο πρόβλημα είχε και το αεροδρόμιο στο Ελληνικό με το αεροδρόμιο στο Βενιζέλος. Διότι υπάρχουν πόλεις στην Ευρώπη που έχουν ένα και δύο και τρία και τέσσερα αεροδρόμια και πολύ περισσότερα. Η Μόσχα, Φερρυπίν. Αλλά δεν επηρεάζει το ένα το άλλο. Εδώ λοιπόν έτυχε και στο Βενιζέλος με το Καστέλι, με το Ελληνικό και στο Ηράκλειο με το Καστέλι να συμβαίνει αυτό. Αυτό είναι ίσως και μία τύχη. Γιατί ο χώρος αυτός είναι μεγάλος. Είναι ένας χώρος που ξεπερνάει τα 4.000 στρέμματα. Mm-hmm. 4.000 στρέμματα, μια περιοχή και μάλιστα την εποχή μας σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις πάρα πολλά πράγματα εκεί. Πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουν πολλά. Να ξεκαθαρίσει πρώτα απ' όλα το ιδιοκτησιακό. Στο ιδιοκτησιακό, επειδή τότε που ήμουνα υπηρετούσα στην αεροπορία, είχα ελέγξει πάρα πολλά κτηματολόγια και στην περιοχή, πολλά κομμάτια του αεροδρομίου ανήκουν στην πρώην κοινότητα, μετά Δήμο Αλικαρνασσού και τώρα ανήκουν στο Δήμο Ηρακλείου. Αυτά είναι ιδιοκτησίες που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αν ανήκουν ή δεν ανήκουν, που ανήκουν κτλ. Δηλαδή μέσα στο αεροδρόμιο, το πολιτικό λέτε. Στο πολιτικό αεροδρόμιο κομμάτια μέσα, μεγάλες λουρίδες γης σήμερα μπορεί να ανήκουν σήμερα στο Δήμο Ηρακλείου. Δεν ξέρω εάν αυτό έχει ξεκαθαρίσει, αλλά νομίζω πως δεν έχει ξεκαθαρίσει, γιατί όταν κάναμε τότε τις απαλωτριώσεις γράφαμε ως δικαιούχο το ελληνικό δημόσιο σε αυτές τις εκτάσεις, ενώ δεν είναι τελικά το ελληνικό δημόσιο και ήταν τότε κοινότητα Αλικαρνασσού, μετέπειτα τώρα αν είναι Δήμος Ηρακλείου. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλο κομμάτι του αεροδρομίου, αρκετά σημαντικό κομμάτι, θα ανήκει στο Δήμο Ηρακλείου. Αυτό θέλει ένα ψάξιμο δυνατό, μια έρευνα για να γίνει αυτό το πράγμα. Το δεύτερο είναι χρειάζεται ένα ειδικό χωροταξικό αυτή η περιοχή για να δούμε τι θα γίνει. Και αυτό το ειδικό χωροταξικό θέλει μια πολύ μεγάλη διαπραγμάτευση με το κέντρο, θέλει πολιτικούς με ιδιαίτερο βάρος και ισχυρή τεκμηρίωση από συμβούλους και από το λαό επίσης που θα ενημερωθεί για αυτό, για να δούμε τι μπορεί να γίνει εκεί. Εκεί μπορεί να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Και βέβαια στο πίσω μέρος του κεφαλιού πολλών στην Αλικαρνασσό είναι ότι θα τους δοθεί και ένας όροφος παραπάνω. Κάτι με ενημερώνει, ναι. Για να χτίσουν, δείτε εδώ, κύριε Αναστασάκο, μας δείχνει. Ορίστε. Ο σκηνοθέτης, την τεράστια έκταση του υφιστάμενου αεροδρομίου. Μπορείτε έτσι να το είναι, δείτε ναι, και ναι. Εδώ. Δείτε. Κοιτάξτε, και ο χώρος και της 126, ήδη τώρα 126 έχει απενεργοποιηθεί. Δεν είναι... Μάλιστα για την 126 η τελευταία απαλωτρίωση που έγινε, σας θυμίζω ότι το Ηράκλειο πήρε 5 εκατομμύρια από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με παρέμβαση τότε του Κουράκη στο Βενιζέλο, γιατί είχαν σε μια απαλωτρίωση που είχε γίνει εκεί, είχαν γράψει σαν δικαιούχο το ελληνικό δημόσιο, ενώ ήταν η κοινότητα Αλικαρνασσού και νυν Δήμος Αλικαρνασσού. Τα χρήματα, μάλιστα τα τελευταία, τα εισέπραξε η νυν Δημοτική Αρχή, ο Γιώργος ο Καραντίνος. Επίσης και η ΣΕΑΠ τώρα υπάρχει μια άποψη ότι πρέπει να απομακρυνθεί ή να μην απομακρυνθεί. Αυτό είναι ένα θέμα που δεν λύνεται εύκολα, διότι θα πρέπει να υπάρξουν νέες εγκαταστάσεις κάπου αλλού. Θα τους ενδιέφερε πάρα πολύ να κάνουν μια σύγχρονη μια σύγχρονη ακαδημία υποδομή, ναι, για την εκπαίδευση, αλλά δεν ξέρω αυτό πώς μπορεί να γίνει. Το θέμα είναι ότι αυτή η χώρη είναι πάρα πολύ μεγάλη και πρέπει, και το σημαντικότερο από όλα είναι ότι συνδέονται με την παραλία της Φλωρίδας. Δηλαδή το Ηράκλειο δεν είχε παραλιακό μέτωπο, διότι το ένα κομμάτι το κατελάμβανε το λιμάνι, το άλλο κομμάτι ήταν το αεροδρομίο και από την άλλη μεριά ήταν μόνο φτάνουμε στο Γάζι και στην Μουδάρα. Δείτε εδώ τη σύγκριση της έκτασης με την πόλη του Ηρακλείου. Είναι ένα μεγάλο μέρος. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη. Και εδώ δεν μιλάμε για πολεοδόμηση, ούτε να χτίσουν οικοδομικά τετράγωνα για τέτοια. Μιλάμε για πράγματα που είναι... Είναι φοβερό. Είναι πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Σε σχέση με είναι πάρα πολύ μεγάλη η έκταση και σας είπα ότι εκεί μπορεί να γίνουν πάρα πολλά πράγματα και να είναι και η βόρεια πλευρά, έτσι, του αστικού Ηρακλείου, ας το πούμε, βέβαια, έτσι. Βέβαια.
Και σας είπα, η γειτνίασή της με την Ελικαρνασσό, με την παραλία του Καρτερού, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα πρέπει υπόθεση. Να είναι το στίχημα της επόμενης δημοτικής αρχής, είναι καθαρά θέμα δημοτικής αρχής. Η δημοτική αρχή, κοιτάξτε, δεν είναι θέμα δημοτικής αρχής μόνο, είναι θέμα πολιτείας. Πολιτείας. Διότι αυτή η έκταση ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών, εκτός από το κομμάτι που σας είπα εγώ ότι μπορεί να διεκδικήσει ο Δήμος Ηρακλείου για να έχει και ένα πιο ισχυρό λόγο. Πολύ σημαντικό όμως να διαθέτει ποσοστό ιδιοκτησία για να μπορεί να κάνει τη διεκδίκηση. Νομικά δηλαδή. Βεβαίως. Από εκεί και μετά το τι μπορεί να γίνει εκεί, το έχουμε δει. Έχουμε δει τι μπορεί να γίνει, τι γίνεται στο ελληνικό.